Βρισκόμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα στον Αστέρα Βάρης και στο Γιούχτα, όπου θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το προπονητή των φιλοξενούμενων. Ένα σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Βάρης για τη φιλοξενία και θα την αποδώσουμε και εμείς στο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι ειδικά στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, όπως και στα υπόλοιπα μάτς με εθνικό, με Μαρκό και με άλλους έχει κόψει βαθμούς. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, απλά έχει ένα εξαιρετικό προπονητή και νομίζω ότι είναι και γενικά εξαιρετική ομάδα. Νομίζω ότι αν εξαιρέσω τα πρώτα 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο που δεν πήγαμε καθόλου καλά, με πολλά λάθη, χάναμε πολλές μπάλες, ήταν καλύτερο στα πρώτα 10 λεπτά η ομάδα της Βάρης. Νομίζω μετά πήραμε μέτρα, βάλαμε ένα γκολ, είχαμε 2-3 ευκαιρίες καλές και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε βέβαια και το υπέρ μας στον αέρα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα της Βάρης πήρε μέτρα, είχε αυτή η υπέρ της στον αέρα, μας έφερε πολλές μπάλες μέσα στην περιοχή μας. Είχαμε πει να προσπαθήσουμε στα πρώτα 10-15 λεπτά να τους κρατήσουμε μακριά από την αιστεία μας. Δυστυχώς φάγαμε πολύ γρήγορα στο δεύτερο μήχρονο την ισοφάριση. Πιεστήκαμε φέρνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή μας ο αντίπαλος, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ανταπεξήχαμε καλά στις μπάλες μέσα στην περιοχή μας. Και όσο περνούσε ο χρόνος, νομίζω ότι η ομάδα μου ζήτησε τον γκολ. Είχε ένα δοκάρι, είχε μια διπλή τεράστια ευκαιρία και όσο περνούσε ο χρόνος ζητούσαμε εμείς το γκολ. Έληξε 1-1. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Βάρης. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μου σήμερα. Νομίζω ότι κάνανε κατάθεση ψυχής και δεν έχω παρά να τους ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Βάρης και εύχομαι να πετύχουν τους στόχους. Να πέρασουμε και στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Γιώργο Καβάση, από τον οποίο θα θέλαμε και αυτόν ένα σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Καλησπέρα για μένα. Ξέραμε σήμερα απέναντι μας τι αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε συζητήσει καθόλου την διάρκεια της εβδομάδας με τα παιδιά. Είχαμε άλλο ένα εντός έδρας μάτς με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό team. Οπότε ξέραμε το βαθμό της δυσκολίας του παιχνιδιού. Νομίζω ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά από εμάς, πιέσαμε τον αντίπαλο. Εάν είχαμε ευτυχήσει στο πρώτο 10-15 λεπτό που πραγματικά βάλαμε αρκετά προβλήματα στην ομάδα του Γιούχτα και είχαμε να τους σώσει τις ευκαιρίες μας σε γκολ, νομίζω ίσως έχει και άλλη ιστορία το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας. Η ομάδα του Γιούχτα είναι ποιοτική ομάδα. Θεωρώ ότι ίσως το μοναδική στιγμή που ολιγορήσαμε στο πρώτο μήχρονο το πληρώσαμε και αυτό δείχνει και την ποιότητα που έχει ο αντίπαλος και βρεθήκαμε μέσα στο σκορ. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε και υπέρ μας τον άνεμο, ανεβάσαμε ακόμα περισσότερο την πίεση μας. Θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μήχρονου, είχαμε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές προϋποθέσεις, ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε και νωρίς. Ρισκάραμε και λίγο παραπάνω προς το τέλος, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε το παιχνίδι. Στο ρίσκο που πήραμε, επειδή όντως υπάρχει, όπως ξαναείπα, μεγάλη ποιότητα του αντιπάλου, βρήκε κάποιες ευκαιρίες σε κόντρα αντεπιθέσεις και θα μπορούσε να έχει πάρει και εκείνη το μάτς, ειδικά στην διπλή απέκρουση που κάνει ο Μαρινάκης. Εγώ από την πλευρά μου θα πω ότι το απόλαυσα το σημερινό μάτς. Ήταν πραγματικά ένα μάτς με ωραίο ποδόσφαιρο, με εναλλαγές συναισθημάτων, με ευκαιρίες. Πραγματικά νομίζω ότι το απόλαυσε και ο κόσμος μας στο γήπεδο. Θα καταρχήν να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του coach, να ευχηθώ καλή συνέχεια στη πορεία του πρωταθλήματος και να πετύχετε πραγματικά και στους στόχους σας. Και να περάσουμε στον ποδοσφαιριστή του Γιούχτα, από τον οποίο θα θέλαμε και αυτόν μια τοποθέτηση και για το φετινό στόχο της ομάδας. Ευχαριστώ για μένα. Βγήκαμε εκτός Κρήτης σήμερα για να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο ήθελαμε την νίκη, γιατί είχαμε τις δύο προηγούμενες φορές μια κακή έτσι, παρένθεση. Νομίζω μας κάτσε τον φύλακά μας στην αρχή με τη διπλή απέκτηση που έκανε, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να επιδείχνουμε τον αέρα, να βάλουμε γκολ για να προηγηθούμε. Τα καταφέραμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ο διαιτητής δεν μας βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το γκολ, επειδή ήμουν μπροστά στη φάση, είναι καθαρό φάουλ. Νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχουν και αστάθμιοι παράγοντες και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω σήμερα μπορούσαμε να έχουμε πάρει την νίκη και να γυρίσαμε με 3 βαθμούς. Αλλά ένα παιχνίδι που μπορούσε να το κερδίσει είναι το χάνεις. Νομίζω αυτό είναι η ουσία σήμερα. Και θέλω να πιστεύω ότι κάτι που δεν πήραμε σήμερα θα μας το δώσει ο Θεός σε ένα άλλο παιχνίδι. Όσον αφορά το στόχο, θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Και θεωρώ ότι εκεί θα είμαστε. Και να περάσουμε κλείνοντας την τοποθέτηση του αρχηγού του Αστέρα Βάρη, στο κύριο Μέγκο. Καλησπέρα για μένα. Εγώ με τη σειρά μου να ξεχάσω του παίκτε και τον δύο μάλλον για την προσπάθεια. Νομίζω ότι έγινε ένα ωραίο ανοιχτό παιχνίδι. Παιχνίδι που δεν συνηθίζεται να βλέπει συνήθω σε αγώνε για να εθνική. Δεν έγινε ένα παιχνίδι σκοπιμότητα. Νομίζω ότι η ομάδα μου είχε αρκετά καλή απόδοση σήμερα. Καλύτερη κατά τη γνώμη μου προσωπικά από προηγούμενα παιχνίδια. Μπήκαμε αρκετά καλά. Καταφέραμε να πιέσουμε για ένα χρονικό διάστημα τον αντίπαλο και να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να προηγηθούμε, θα μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ το να προηγηθούμε νωρίς, ειδικά με τον αέρα κόντρα. Αντιμετωπίζαμε όμως μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία στις μία-δύο ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να προηγηθεί. Το καλό είναι ότι η ομάδα μου κατάφερε και έβγαλε αντίδραση στο ημίχρονο που είχε πέρα στον αέρα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε νωρίς και να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Ίσως μπορούσαμε να έχουμε διαχειριστεί και καλύτερα κάποιες φάσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα βάσει εικόνας είναι δίκαιο. Έπαιζαν δύο ομάδες, οι οποίες προσπάθησαν και ήδη να πάρουν τη νίκη. Δεν τα κατάφεραν. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της ισοπαλίας είναι δίκαιο. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Η ομάδα μου κοιτάει παιχνίδι-παιχνίδι να παίρνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και ελπίζω με την προσπάθεια που κάνουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς και στο τέλος να καταφέρουμε να είμαστε όσο υψηλότερα γίνεται. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Γιούπτα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και καλή επιστροφή.